για να προσεγγίσουν την πλατεία Σιτάρων. Να πάμε όμως τώρα στη δημόσια τηλεόραση, αν μπορούμε, αμέσως. Πάμε στη δημόσια τηλεόραση. Παίρνει το σινιάλο από τα τηλεοπτικά συνεργεία και η κυρία Μέρκελ στο βήμα. Καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα την φίλη καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, κυρία καγκελάρια, από την πρώτη επίσκεψή μου στο Βερολίνο τον Αύγουστο του 2012, αλλά και από τη δική σας επίσκεψη στην Αθήνα το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς. Τότε είχα πει ότι η Ελλάδα θα αποδείξει την αξιοπιστία της και κυρίως ότι οι Έλληνες έχουν και τη δύναμη και την ικανότητα να τα καταφέρουν. Νομίζω ότι με τις θυσίες ολόκληρου του ελληνικού λαού, την αλληλεγγύη των εταίρων μας και ασφαλώς και του λαού της Γερμανίας, σήμερα πια είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική μοίρα. Η Ελλάδα τα κατάφερε. Είναι μια καινούρια μέρα σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία με την καγκελάριο να συζητήσουμε σήμερα για θέματα που αφορούν και την πρόοδο στην ελληνική οικονομία, αλλά και την εξέλιξη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρώπη. Ενημέρωσα και επίσημα την καγκελάριο για την χθεσινή έξοδο, την πετυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, που πραγματικά σημείωσε μεγάλη επιτυχία και με την υπερκάλυψη που πέτυχε και με το επιτόκιο που πετύχαμε, αλλά και με την συμμετοχή ξένων επενδυτών, μεγάλων και μικρών. Πράγμα που δείχνει και την εμπιστοσύνη των αγορών στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό και στο μέλλον μας. Συμφωνήσαμε ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν, αλλά οι εξελίξεις οι οποίες έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, το μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος, η επιστροφή στον κόσμο που πληγώθηκε περισσότερο, ενός κοινωνικού μερίσματος, η απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ πριν 10 μέρες και τώρα η έξοδος στις αγορές, όλα αυτά θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο και πρέπει να το λέμε συνεχώς. Το γνωρίζει καλά ο καγκελάριος, οφείλονται στις τεράστιες θυσίες και την υπομονή του ελληνικού λαού. Το κυριότερο όμως είναι ότι αποδεικνύουν ότι αυτές οι θυσίες πιάνουν τόπο, ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τα δύσκολα, όπως έχει αφήσει πίσω της και όλη εκείνη την περίοδο της κλονισμένης αξιοπιστίας μας και της αμφισβητούμενης παραμονής μας στην Ευρωζώνη. Αυτά πια έχουν τελειώσει οριστικά. Θέλω να είμαι επίσης ξεκάθαρος ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται. Ασφαλώς οι μεταρρυθμίσεις θα ολοκληρωθούν, γιατί ήδη το βλέπουμε ότι ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και ασφαλώς η χώρα επιστρέφει στην ομαλότητα. Κυρίως όμως, η Ελλάδα μπαίνει στην ανάκαμψη. Και προτεραιότητα πλέον είναι δύο πράγματα. Να ενισχυθεί η ανάπτυξη, να διασφαλιστούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δοθούν καινούργιες πραγματικές ανάσες στην ελληνική οικονομία, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και η μεγαλύτερη από όλες τις αδικίες είναι, όπως ξέρετε, η ανεργία και ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων.
Ενημέρωσα την Καγκελάριο ότι προχθές είχαμε το αποτέλεσμα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου που για πρώτη φορά επίσημα από τη Eurostat βγαίνει ότι η ανεργία άρχισε να πέφτει. Το θεωρώ σημαντικό γιατί η ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας όλο με ταχύτερους ρυθμούς είναι η προτεραιότητά μας. Άλλωστε και οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν ως τώρα και αυτές που γίνονται ακόμα και αυτές που θα γίνουν αύριο σε ένα αποσκοπούν. Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας ώστε να υπάρχει ανάκαμψη και μείωση της ανεργίας. Προγράμμισα στην Καγκελάριο το μεγάλο ζητούμενο που είναι η ρευστότητα. Βέβαια η έξοδος της χώρας στις αγορές και η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών επιταχύνει την εξομάλυνση. Αλλά υπάρχουν και εδώ πράγματα που μπορούν να γίνουν πάντα μέσα στα πλαίσια των κοινοτικών κανόνων και του προγράμματος. Η Ελλάδα πιάνει άλλωστε τους στόχους της και γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται νέο πρόγραμμα. Μιλήσαμε ακόμα και για την επόμενη φάση του προγράμματος με βάση τη νέα πραγματικότητα. Ότι η Ελλάδα απόδειξε ότι ξεπερνά τα προβλήματα και υλοποιεί τις δικές της δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στους συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος να είμαστε μπροστά. Γιατί τώρα πια μας ενδιαφέρει περισσότερο να βγούμε με ασφάλεια, να βγούμε γρήγορα και να πάμε καλύτερα από ό,τι εμείς οι ίδιοι αναμέναμε. Φυσικά συζητήσαμε και για την ελληνική προεδρία που στο σύντομο χρόνο που είχε λόγω της προεκλογικής περίοδου στην οποία σε ελάχιστο διάστημα ουσιαστικά καλύτερα να το πω έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο στην Ευρώπη έχει πετύχει σημαντικά πράγματα. Ενώ μας απασχόλησαν θα έλεγα κυρίως ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας γύρω από το SRM ήταν κάτι το πολυσήμαντο σε σχέση με την ανάγκη της τραπεζικής ενοποίησης της Ευρώπης. Μας απασχόλησαν σαφέστατα και προβλήματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Και ήταν πολύ χρήσιμη η συμβολή και η παρουσία συζήτηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού των Εξωτερικών. Θέλω να πω ότι η Καγκελάριος εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο της χώρας, όμως εξέφρασε και το ενδιαφέρον της για την πρόοδο των ελληνογερμανικών σχέσεων, δηλαδή της εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Γερμανίας και την αναπτυξιακή προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και άλλωστε μας δόθηκε η δυνατότητα λίγη ώρα πριν να συζητήσουμε τόσο με ταλαντούχους νέους στην ηλικία, εκπροσώπους αυτών των επιχειρήσεων, των startups, που ελληνικά είναι νεοφυείς επιχειρήσεις, έτσι λέγονται, που αντιπροσωπεύουν ακριβώς το μέλλον. Αλλά μετά και μια συζήτηση πολύ γόνιμη και χρήσιμη που είχαμε, κυρίως με εξαγωγικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που άντεξαν την κρίση και που σήμερα πρωταγωνιστούν στην ανάκαμψη. Αλλά και για επιδόσεις που μπορεί η χώρα μας να πετύχει σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ενέργεια, οι εφαρμογές των θεμάτων αυτών, η υγεία κτλ. Θέλω να υπογραμμίσω άλλη μια φορά το πόσο κρίσιμο είναι το ζήτημα της ρευστότητας στην Ελλάδα. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αυτόν τον αναπτυξιακό δυναμισμό. Εδώ άλλωστε εντάσσεται και η συμμετοχή της Γερμανίας στο αναπτυξιακό τομείο, στο Institute for Growth, που γίνεται ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα φέρει πιο κοντά τους Έλληνες επιχειρηματίες και στη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους και στις διεθνείς αγορές για τα προϊόντα τους. Και αυτό το αναπτυξιακό ταμείο είναι, θα έλεγα, το πρώτο βήμα που θα μπορούσε αργότερα να μετεξελιχθεί και σε επενδυτική τράπεζα. Έτσι αρχίζουμε να χτίζουμε τις προοπτικές για την οικονομία της Ελλάδας αλλά και τις καλύτερες βάσεις για τις ελληνογερμανικές σχέσεις για μετά το 2016, που θα έχει ως βασικό στόχο και χαρακτηριστικό τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας για πολλά χρόνια στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω την Καγκελάριο
για την εδώ επίσκεψή της, για την αλληλεγγύη του γερμανικού λαού προς την Ελλάδα, που το έδειξε πέρσι άλλωστε στην τουριστική περίοδο με αυξημένο πολύ αριθμό γερμανών τουριστών και τους περιμένουμε να είναι ακόμα περισσότεροι φέτος το καλοκαίρι, για τη στενή μας συνεργασία που πάντοτε υπήρξε. Πιστεύω ότι η Ελλάδα με την οριμότητα του λαού της και με τις θυσίες του λαού της απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους την αμφισβήτησαν και σε όσους είχαν και προεξοφλήσει, πολλοί από αυτούς, την αποτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας. Αυτά όμως όλα ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τώρα μας απασχολεί μόνο το μέλλον. Κυρία Μέρκελ, άλλη μια φορά, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Ja, danke schön. Danke auch für den freundschaftlichen Empfang, den ich hier heute erfahren durfte und die Möglichkeiten auch vor unseren politischen Gesprächen junge Start-up-Unternehmer kennenzulernen, auch viel die Δυνατότητα να μιλήσω με όλους αυτούς τους εκπροσώπους των νεοφυών επιχειρήσεων, όπως είπατε, και τους εκπροσώπους του επιχειρήν στην Ελλάδα. Και αν παρακολουθήσω όλα αυτά τα οποία γίνονται και όταν ακούσω πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα οποία άκουσα, τότε καταγράφω το γεγονός όσο το τελευταίο 1,5 χρόνο όντως στην Ελλάδα έγιναν πάρα πολλά. Και σήμερα πραγματικά έχουν στρέψει όλοι το βλέμμα προς το μέλλον, διότι υπάρχουν πολύ σκληρά πιστήρια, μπορώ να το πω έτσι, τα οποία καταδεικνύουν το γεγονός ότι οι τεράστιες προσπάθειες απέδωσαν, ότι έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα μπροστά. Ξέρω πάρα πολύ καλά και το αναγνωρίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, εκείνοι και οι οποίοι είναι άνεργοι και ιδίως οι νέοι έχουν περάσει δύσκολα και θα περάσουν ακόμα δύσκολα, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η πορεία. Έχουν γίνει όμως πολλά καλά. Τα είπε ήδη ο κύριος Πρωθυπουργός. Ακούσαμε για το πλεώνασμα. Ακούσαμε για το γεγονός ότι έχουμε κάποια ίχνη και στοιχεία ανάπτυξης. Έχουμε το γεγονός ότι έχουν καλυτερεύσει κάποια στοιχεία και κάποια αποτελμάτωση η οποία έχει χαρακτηρίσει την αγορά εργασίας αρχίζει πραγματικά αυτή τη στιγμή να τροποποιείται. Πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε όπως η οικονομία στην Ελλάδα να καταδείξει τι μπορεί, ποιες είναι οι δυνατότητες της και δεν μιλάμε μόνο για τα startups τα οποία είναι πολύ σημαντικά γιατί είδα αυτούς τους νέους ανθρώπους οι οποίοι και στους δυο μας ουσιαστικά μας είπαν και υπεγράμμισαν τι ακριβώς περιμένουν από την Ελλάδα. Λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη δυνατότητα τότε να ξεκινήσουν κάτι. Ουσιαστικότερη υποστήριξη στον χώρο της εσωτερικής αγοράς. Το είπαμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση, τονίζοντας το τι έχουν δει στην Αμερική, τι έχουν γνωρίσει και αλλού στην Ευρώπη και μέχρι ποιου σημείου πραγματικά αυτός ο ανταγωνισμός και ανταγωνιστικότητα και δυνατότητα αυτή θα τους βοηθήσει. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι μέλλον όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω ότι η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία πραγματικά ζήτησε μεγάλες θυσίες από τους πολίτες της, ήταν ένας δύσκολος δρόμος και για την κυβέρνηση. Βλέπουμε όμως σήμερα ότι η Ελλάδα τα υποσχόμενα πραγματικά τα ετήρησε, ότι μπόρεσε να πει ότι ό,τι είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω, το κάνω. Η κατάσταση του προϋπολογισμού είναι πολύ καλύτερη από αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι θα βλέπαμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Ελπίζω η πολιτική αυτή να ακολουθηθεί και νομίζω ότι στο σημείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιμένουμε μεν την επιβεβαίωση και επικύρωση εκ μέρους της Eurostat όσον αφορά το πλεώνασμα και αμέσως μετά να μπούμε στη συζήτηση στους επόμενους μήνες τι θα γίνει, πώς θα βοηθήσουμε την Ελλάδα και πώς θα οδηγηθεί η Ελλάδα βήμα-βήμα προς τις αγορές. Και γι' αυτό η χθεσινή ημέρα ήταν κομβική. Δεν πρόκειται για τα 3 δις. Δεν είναι αυτό το οποίο συζητάμε εδώ και τώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Είναι το γεγονός ότι επανήλθε η Ελλάδα, έδωσε ένα σινιάλο, είναι πιο αυτόνομη, έχει δυνατότητες πραγματικά να καλύψει προβλήματα ρευστότητας με ίδιους πόρους και ίδιες δυνατότητες. Όσον αφορά τη ρευστότητα, η Γερμανία έχει την πρόθεση να βοηθήσει. Έχει την διάθεση να βοηθήσει, είπατε και εσείς, ακριβώς πρώτη για αυτό το Institute of Growth, αυτό το αναπτυξιακό ταμείο, το οποίο το συζητήσαμε εντελεχώς και διαμακρόν. Οι υπουργοί οικονομικών το έχουν συζητήσει.
συζητήσει επίσης και χαίρομαι που αυτό άρχισε να κινείται. Η υπόσχεση την οποία είχαμε δώσει εκ μέρους της Γερμανίας ως υποστήριξη και ως βοήθεια είναι κάτι το οποίο θα το υλοποιήσουμε βήμα-βήμα και πρόκειται πρώτα να βοηθήσουμε στον χώρο των νοσοκομείων όσον αφορά την διοίκηση και τις διαρθρωτικές ανάγκες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και με τον κύριο Φούχτελ έχουμε εδώ κάποιον ο οποίος ασχολείται και κοιτάει όπως οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος. Να το πω έτσι ότι βρίσκονται σε ένα επίπεδο το οποίο πραγματικά ζει από τα παραδείγματα τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα να υλοποιούνται. Μιλάμε στη γεωργία, μιλάμε τον τουρισμό. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες όπου πραγματικά μπορεί να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία αρκεί κανείς να επενδύσει σοβαρά και προσεκτικά. Και εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από τον αριθμό των τουριστών. Και θέλω να ελπίζω ότι όπως μιλάμε για την Ελλάδα, πολλοί Γερμανοί, όπως το είπατε και εσείς, θα έχουν κάθε διάθεση να επισκεφθούν την Ελλάδα φέτος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την Προεδρία. Για την Προεδρία, την οποία αναλάβατε, το άχθος αυτός και το πρόβλημα, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εξωτερικών είχαν να κάνουν πολλά. Η τραπεζική ενοποίηση ήταν ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Πρόκειται για ένα μηχανισμό, ο οποίος θα βοηθήσει και είναι μια επιτυχία, η οποία θα στεγάσει πολλές προσπάθειες, οι οποίες έχουμε κάνει όλο το τελευταίο χρόνο και πιστεύω ότι αυτό θα χαρακτηρίσει τη δική σας Προεδρία. Αλλά είχατε πολλά εξωτερικά προβλήματα, αναφέρω μόνο Ουκρανία και Ρωσία και εδώ συνεργαστήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η Ελλάδα μπόρεσε, ενώ είχε να επιλύσει τόσα προβλήματα προς το εσωτερικό, να παίξει ένα ουσιαστικό κομβικό ρόλο και προς τα έξω και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι τον Ιούνιο. Αγαπητέ Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για την αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιτρέψατε να είμαι εδώ και με υποδεχθήκατε με αυτόν τον θερμό και θετικό τρόπο και θέλω να πω και το λέω και προς τους πολίτες της Ελλάδας, θα τους υποστηρίξουμε προς έναν καλύτερο δρόμο. Η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες παρά προβλήματα πια και μέσα σε αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη ερώτηση στον κύριο Φρίντ από την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Πιστεύετε ότι λόγω των εξελίξεων τις οποίες με ένα τόσο θετικό πρόσημο περιγράψατε αυτά όλα θα καλυφθούν με ένα απλό υποστηρικτικό βοήθεια με κάποια κεφάλαια και κύριε Πρωθυπουργέ μπορείτε να μας πείτε ακριβώς τι σημαίνει ακριβώς τα ομόλογα αυτά τα οποία πήρετε με ένα 4,85 τα οποία είναι πολύ πιο ακριβά από αυτά τα οποία είχατε από τα πακέτα τα οποία δίναμε εμείς. Η κυρία Μέρκελ, η συζήτηση όσον αφορά το μέλλον της Ελλάδος και το τι θα απαιτηθεί δεν είναι κάτι το οποίο που εδώ και τώρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώθηκε. Δεν είναι ούτε οι διεργασίες οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες μπορεί να μας αφήσουν να υποθέσουμε κάτι τέτοιο. Θα εμφανιστεί η Eurostat στις 23 Απριλίου. Θα μας πει ακριβώς τι συγκυμαίνει με το πλεόνασμα. Θα έχουμε τους υπουργούς οικονομικών, οι οποίοι θα ξανασυζητήσουν, θα πούνε τι έκανε, τι δεν έκανε, ποια είναι τα ανοιχτά σημεία ακόμα. Και ξέρουμε ότι το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, το οποίο ολοκληρούται μέχρι το 2014, θα απαιτηθεί γι' αυτό το λόγο να δούμε τα στοιχεία, τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις και τι θα προκύψει. Τι θα προκύψει όσον αφορά το ερώτημα τι θα γίνει παρακάτω, τι θα συμβεί όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτές είναι συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν, αλλά είναι συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν εντελώς διαφορετικά μέσα σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, αν θέλετε, τη στιγμή που έχουμε τώρα τη νέα κατάσταση. Βέβαια, έχουμε τα stress test των τραπεζών, θα τις δούμε και είμαι πεπισμένη ότι το φθινόπωρο θα έχουμε πραγματικά μια σφαιρική θεώρηση του τι συμβαίνει και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με την Ελλάδα, αλλά είμαι πολύ πιο αισιόδοξη από ό,τι ήμουν στο παρελθόν σε σχέση με το τι θα πρέπει να κάνουμε. Τι θα κάνουμε όμως ακριβώς θα το αποφασίσουν οι Υπουργοί Οικονομικών στις συζητήσεις οι οποίες θα έχουν μεταξύ τους. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω πολιτικά. Ήμασταν μέχρι σήμερα όλα αυτά τα χρόνια όμοιροι μιας αδυναμίας να βγούμε στις αγορές. Ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε στα μνημόνια είναι επειδή δεν μπορούσαμε να βγούμε και να δανειστούμε. Αυτή τη στιγμή έγινε η μεγάλη κίνηση
Όχι απλώς να βγούμε και να δανειστούμε, αλλά να υπερκαλυφθεί πάνω από 8 φορές ο αριθμός των ομολόγων που θέλαμε να πουλήσουμε, σε ένα επιτόκιο το οποίο είναι κάτω από το 5% που ουδής ανέμενε, 4,75, και σε μια αγορά η οποία εξεδήλωσε κατά αυτόν τον πανηγυρικό, επιτρέψτε μου τη λέξη, τρόπο την εμπιστοσύνη της, ψήφισε Ελλάδα η παγκόσμια αγορά. Να απαντήσω όμως, αν θέλετε, και από πλευράς χρηματοδοτικής, μαθηματικής. Η συνολική πτώση των επιτοκίων, την οποία είχαμε αρχίσει να γευόμαστε τις τελευταίες μέρες, και η σημερινή της συνέχιση, η πτώση αυτή, δίνει το δικαίωμα σε ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν πιο φτηνό χρήμα. Αλλά δίνει ταυτόχρονα και το δικαίωμα και στην Ελλάδα να βγει και να αναζητήσει αύριο και πάλι φθηνότερο χρήμα. Εάν σήμερα ζητήσαμε μόνο τα 3 δισεκατομμύρια, ενώ θα μπορούσαμε παραπάνω, το κάναμε ακριβώς γιατί μελλοντικά προσδοκούμε ότι θα πέσει κι άλλο το επιτόκιο αυτό. Εκτός λοιπόν από αυτή την ένδειξη ανεξαρτησίας που κάνει η Ελλάδα και επιστροφή σε μια χώρα ομαλή, νορμάλ, φυσιολογική, υπάρχει και το στοιχείο του κόστους του χρήματος για τις επιχειρήσεις. Και να σας πω σε ένα μόνο παράδειγμα ότι το κόστος για τα λεγόμενα T-bills, δηλαδή για τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, έπεσαν τουλάχιστον κατά 2% τις τελευταίες μέρες, το οποίο αν το πολλαπλασιάσετε επί τα 15 δισεκατομμύρια που είναι ο όγκος τους, δείχνει ότι μόνο από αυτό είχαμε πάνω από 300 εκατομμύρια όφελος. Το οποίο σημαίνει ότι και σε πραγματικά μεγέθη φωτογραφήθηκε με αυτή την εξέλιξη ένα θετικότατο όφελος για την ελληνική οικονομία. Επομένως, η επιχειρηματολογία ότι δεν θα έπρεπε να βγούμε στην αγορά γιατί βρίσκουμε φθηνότερο χρήμα από την Ευρώπη, για μένα δεν λαμβάνει υπόψη την πολιτική πραγματικότητα μιας χώρας η οποία επιτέλους ελευθερώθηκε από αυτά τα δεσμά, και δεύτερον δεν λαμβάνει υπόψη και το πραγματικό κόστος το οποίο θα είχε να πληρώσει σε αυξημένα κόστη, ιδιαίτερα για το θέμα των εντόκων γραμματείων του δημοσίου και το θέμα του κόστους των επιχειρήσεων, που σήμερα και αυτές, όπως και οι τράπεζες, μπορούν ανέτος πλέον να βγαίνουν και να αισιοδοξούν ότι θα βρουν χρήματα. Και σας θυμίζω ότι οι ελληνικές τράπεζες βρήκαν χρήματα στο εξωτερικό πριν την έκδοση του ελληνικού ομολόγου ήδη. Και επομένως τελευταία αυτή η εξέλιξη, κατά την άποψή μου, προϊονίζει πολύ θετικές εξελίξεις, τέτοιες αντίστοιχες και για το μέλλον. Επόμενη ερώτηση, ο κύριος Κοταρίδης από τον τηλεοπτικό σταθμό του Αντένα. Η πρώτη ερώτηση είναι προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Κύριε Σαμαρά, η Ελλάδα κατάφερε χθες να βγει στις αγορές. Τι σημαίνει αυτό εν ώψη των υποχρεώσεων που έχουμε εμείς για το επόμενο διάστημα ως χώρα, αλλά και των υποχρεώσεων που έχουν να αναλάβουν οι εταίροι έναντι ημών το επόμενο διάστημα, και τι σημαίνει και αυτό και για εσάς και για την κυβέρνηση εν ώψη των εκλογών του Μαΐου? Και για την κυρία Μέρκελ, θα ήθελα να ξέρω, κυρία Καγκελάριο, τι πρέπει να περιμένουν οι Έλληνες πολίτες από την χθεσινή έξοδο της χώρας στις αγορές και αν αυτή η εξέλιξη βοηθάει τους εταίρους, λύνει τα χέρια των εταίρων για να μπορέσουν να βοηθήσουν τη χώρα μας και με άλλους τρόπους. Ευχαριστώ. You want to go first or I can go first? Naja, uns freut das natürlich. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Για μας είναι, αν θέλετε, ένα κατεξοχήν σινιάλο ότι πραγματικά επέστρεψε η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Είπα ότι για μας, το είπα τώρα, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτό είναι σίγουρο, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός ήδη μου έδειξε μια καμπύλη τι είχε γίνει πριν από την κρίση, που ήταν το επίπεδο των επιτοκίων 14%. 4%.
Και χθες ήταν 4,75 και είχε φτάσει το 25 ή το 30 και πάνω από αυτό. Τι σημαίνει αυτό όταν βλέπουμε ξαφνικά ότι είμαστε πάλι στο 4,75 και μπορούμε να έχουμε μια καλή προοπτική και να ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Σημαίνει ότι de facto κάνουμε ένα βήμα προς την ομαλότητα. Ναι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Υπάρχει ακόμα η ομπρέλα προστασίας, αλλά αργά αλλά σταθερά αποχωρείται από αυτό και εγώ χαίρομαι. Εγώ χαίρομαι, διότι δείχνει και καταδεικνύει το γεγονός ότι παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα εμπόδια, βρισκόμαστε σε μία ζώνη ή μπαίνουμε αργά αλλά σταθερά σε αυτή τη ζώνη, όπου μπορούμε να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο και όχι μόνο με τα επιτόκια. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα εκτός από τα επιτόκια. Σκέφτομαι την ανεργία. Και αυτό το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι θα έχει άμεσες επιπτώσεις και θα υπάρξει μια αντανάκλαση σε όλες τις άλλες τις επιχειρήσεις. Οι οποίες de facto δεν καλύπτονται από την ομπρέλα προστασίας. Η ομπρέλα προστασίας δεν βοηθά τις επιχειρήσεις και τώρα και οι τράπεζες θα είναι πολύ καλύτερα και πιο θετικά θα στέκονται στα πόδια τους. Θα μπορούν και οι επιχειρήσεις να στραφούν στις διεθνείς αγορές και θα μπορέσουν να βρουν χρήματα. Διότι είναι η εμπιστοσύνη η οποία υπάρχουν προς τις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε ένα κράτος το οποίο στοιχάνει μεγαλύτερης αποδοχής πια. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι με χαροποιούν και να πω συγχαρητήρια και ας συνεχίσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούστε κάτι. Είπατε για εκλογές. Σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα δεν σκέφτομαι τις εκλογές. Την Ελλάδα σκέφτομαι. Μόνο την Ελλάδα. Κοιτάζω μπροστά και ξέρετε τι βλέπω. Ότι ανοίγεται πια ο δρόμος για μακροχρόνια ανάπτυξη μέσα από μια κατεύθυνση εξόδου σαφέστατη που έχουμε πάρει από την κρίση. Και θα πω και κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση ξέρουμε πού πάμε, ξέρουμε πώς πάμε και ξέρουμε πώς θα φτάσουμε εκεί που πάμε. Και επειδή όχι μόνο είμαι αισιόδοξο, αλλά βλέπω ρεαλιστικά την πραγματικότητα, σας λέω ότι είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε. Και αυτό πλέον πιστεύω πραγματικά το καταλαβαίνουν όλοι. Επόμενη ερώτηση, ο κύριος Ρίνκε από το πρακτορείο Reuters. Μία ερώτηση την οποία θέλω να απευθύνω και στους δύο, τόσο την καγκελάριο όσο και τον κύριο Πρωθυπουργό. Και χθες είχατε ταχυδρομείο από τον κύριο Πούτιν και σχέση με την παροχή φυσικού αερίου και το πρόβλημα του τι θα γίνει διότι το αέριο αυτό περνάει μέσα από την Ουκρανία. Μιλήσατε με αυτό το θέμα και θίξατε το πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εν προκειμένου. Θα μας πείτε κάτι? De facto, όπως είπατε, πήραμε ταχυδρομείο από τον κύριο Πούτιν και 11 άλλα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έκαναν αυτό και μιλήσαμε σε σχέση με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι το γράμμα αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια χρέη της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας. Αυτό το ξέραμε όλοι. Δεύτερον, ότι η παροχή φυσικού αερίου έχει άμεση διασύνδεση με την κατάσταση στην Ουκρανία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί λόγοι ώστε αυτή η επιστολή να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη και με ένα ολοκληρωμένο και κοινό τρόπο και μέτωπο να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Θα υπάρξει μια σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών την επόμενη Δευτέρα. Θα μιλήσουν για την ημερησία διάταξη. Θα υπάρχει μια επαφή μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων, Ουκρανών σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών και θα υπάρξει εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ημερησία διάταξη θα συζητηθεί εμπροκειμένου και από εμάς, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα πούν ότι οι τιμές του φυσικού αερίου είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Και αυτό θα υπάρξει και θα αντικαθρεπτιστεί για άλλη μια φορά μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ο κύριος Oettinger, ο υπουργός για θέματα ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί σχετικά θα πρέπει να μιλήσουν με την Gazprom και να δουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις, όλες αυτές οι ανάγκες, πώς θα επιληθούν. Όταν κάνουμε όλα αυτά τα βήματα, είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε
φάση σε μια κοινή απάντηση για τους 13 οι οποίοι έχουν πρόβλημα διότι παίρνουν φυσικό αέριο από την Gazprom. Θέλουμε να είμαστε καλοί πελάτες. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε στην παροχή και αυτό η Ουκρανία το ξέρει και θα πρέπει να το καταλάβει. Είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε και με τον κύριο Σαμαρά. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις εν προκειμένου. Έτσι θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι ως προς την ακολουθητέα διαδικασία, απάντησε η Καγκελάριος, αυτή είναι η σωστή διαδικασία, την οποία και συζητήσαμε προηγουμένως και αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στην τελική της μορφή στις Βρυξέλλες. Πράγματι υπάρχει ζήτημα μιας μορφής, αν θέλετε, άμεσου συσχετισμού των οικονομιών ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι τουλάχιστον 6 χώρες στην Ευρώπη οι οποίες έχουν 100% εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και υπάρχουν περίπου 12 άλλες οι οποίες έχουν λίγο κάτω από το 50% ή και λίγο πάνω από το 50%. Αντιλαμβάνεστε ως εκ τούτου ότι υπάρχουν 18 χώρες οι οποίες πραγματικά στις οικονομίες τους έχουν την ανάγκη αυτά τα θέματα να διευθετηθούν γρήγορα. Αυτό σε καμία περίπτωση βέβαια δεν βγάζει από τον χάρτη το πολιτικό πρόβλημα το οποίο συνεχίζει και εξελίσσεται πάντοτε με την ευχή, όπως είπε και ο Καγκελάριος προηγουμένως, να μην υπάρχει επέκταση αναταράξεων στον εσωτερικό χώρο της Ουκρανίας. Ολοκληρώνουμε με την κυρία Τσίμα από το τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πρώτη ερώτηση προς την κυρία Μέρκελ. Κυρία Μέρκελ, η χώρα βιώνει την πιο σκληρή και βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει καταγραφεί σε δυτική χώρα στη σύγχρονη ιστορία, έχοντας χάσει πάνω από το 25% του ΑΕΠ της, μετρώντας πάνω από 1 εκατομμύριο ανέργους, 60% στους νέους. Δείξατε να γνωρίζετε καλά αυτά τα ελληνικά νούμερα και πάρα πολλοί, εκατοντάδες χιλιάδες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Και μία ερώτηση προς τον κύριο Σαμαρά. Τα νέα για την ελληνική οικονομία είναι καλά. Πότε θα μπορεί η κυβέρνηση να πει στους πολίτες ότι αυτό θα γίνει η καθημερινότητά τους? Θα το αισθανθούν, θα το νιώσουν. Θα γίνει η καθημερινότητά τους. Ευχαριστώ. Ich möchte den griechischen Menschen, die Θέλω να σταθώ προς τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι άνεργοι, και ιδίως τους πολλούς νέους, να στραφώ και να τους πω ότι de facto ήταν ένας ακαθόδης δρόμος και ένας δρόμος με πολλές θυσίες. Είναι όμως ένας δρόμος ο οποίος μπορέσατε να τον περάσετε, αν μπορώ να το πω, διότι υπήρξε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι χρειάστηκε να προσαρμοστούν, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία χρειάστηκε να τα πάρουν, οδήγησαν στο να υπάρχει μια οικονομία η οποία λειτουργεί καλύτερα, υπάρχει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στις αγοράς και θα έχετε μια καλύτερη δυνατότητα στο μέλλον. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να είναι ευτυχής από το γεγονός ότι ξαφνικά αυτή τη στιγμή απλώς και μόνο ακούει ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα. Τον άναργο αυτόν δεν του λέει απολύτως τίποτα. Ούτε μπορεί να του πει κανείς ότι ξέρετε, η στατιστική λέει ότι είμαστε πολύ καλύτερα. Ο άνθρωπος θέλει να το δει αυτό ο ίδιος, να το καταλάβει ο ίδιος. Ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά και το ξέρουμε και από τα νέα κρατήδια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ότι καταρχάς πρέπει να δημιουργηθούν νέες καλές υγιείς δομές και μετά βήμα προς βήμα θα μπορέσει κανείς πραγματικά να δει τα αποτελέσματα, τα φρούτα αν θέλετε, τους καρπούς αυτής της εξελίξεως. Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι τα επόμενα βήματα θα είναι εκείνο το οποίο θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, σε μεγαλύτερη απασχόληση και τότε πραγματικά θα ανοίξει αυτή η παλέτα η οποία θα δείξει τι σήμαιναν οι διαρθρωτικές δύσκολες αλλαγές οι οποίες έγιναν. Αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορώ να το πω και μπορώ να σας πω επίσης ότι έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε αδελφοποίησεις μεταξύ πόλεων, έχουμε αδελφοποίησεις μεταξύ επιχειρήσεων ακριβώς για να βοηθήσουμε και να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα από κοινού. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε στους πολίτες της Ελλάδος όλα τα καλά για το μέλλον τους. Κοιτάξτε, η πλοήγηση μιας οικονομικής πολιτικής μέσα σε νερά τρικυμιώδη απαιτεί πάνω απ' όλα σοβαρότητα. Γι' αυτό και το λόγο είδατε ότι εμείς δεν πανηγυρίζουμε.
Αντίθετα, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Θα έλεγα ότι παράλληλα σηκώνουμε τα μανίκια για να ετοιμάσουμε την επόμενη μέρα. Ο ρυθμός ο δικός μου και της κυβέρνησης δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι η εικόνα. Αυτό το οποίο μετεβλήθη είναι η ψυχολογία. Αυτό το οποίο κανείς σήμερα διακρίνει και στο πιο δύσπιστο είναι μια παραδοχή ότι μέσα από τις θυσίες του ελληνικού λαού τα πράγματα πράγματι πάνε καλύτερα, ότι ο πλέον αντικειμενικός, ψυχρός, σκληρός κριτής όλων που είναι οι αγορές ψήφισαν Ελλάδα, έδωσαν εμπιστοσύνη τους και ότι ως εκ τούτου κάτω από διαφορετικές πλέον συνθήκες συνεχίζουμε αυτήν την πλοήγηση. Το θέμα είναι να μην χάνεις το στόχο. Και ο στόχος είναι να αποκτήσεις οικονομία ανταγωνιστικότητα, να αποκτήσεις ως λαός αυτοπεποίθηση και τα κορυφαία προτερήματα του Έλληνα να μπουν μπροστά, ούτως ώστε το όνειρο των νέων παιδιών που είδαμε σήμερα μαζί με την Καγκελάριο, τα οποία πραγματικά μας εξέπληξαν και από την διάθεσή τους να διαφοροποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς προκειμένου να πετύχουν και από τη γνώση τους αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς και από τις ίδιες επιτυχίες τους σε αυτούς τους συγκεκριμένους κλάδους στους οποίους έχουν δραστηριοποιηθεί. Η στόχευση είναι η νεολαία, η στόχευση είναι τα νέα παιδιά. Όταν λέμε ανάπτυξη εννοούμε θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα για εκείνους που σήμερα δεν εργάζονται. Ιδιαίτερα για εκείνους οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από αυτή την κατάσταση. Ήρθε λοιπόν μια πολύ καλή μέρα χθες για την Ελλάδα. Εμείς θα την κεφαλαιοποιήσουμε, θα την αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε σε αυτήν τη γραμμή που πηγαίνει σε ένα ασφαλές αύριο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ευχαριστούμε πολύ.